Ξέρεις, κάπου δεν έκανε πολλές αλλαγές ούτως ή άλλως στο ρόστορ της. Ο Όγκουστιν Γιάιρς. Σκαστεί του Γκιλέρ. Βρήκε τους. Αργή αυτή, ο Μπλάις πήρε. Νομίζω μάλλον ο χειρότερος. Ο Ράσμιθ συνεχίζει. Καθόσαρα προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ντίμπλερ για να πάρει τρίποντο από εκεί, αλλά δεν το βρίσκει. Ο Σμιθ πάει σε άλλο ένα. Βράσα στον Τάιους πέρασε και από τη στιγμή που πέρασε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε στατιστική ως 45-59. Το γοητευτικό παιχνίδι του Νάντο Ντεκολό, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν ούκο λίγες ομάδες του NBA. Διαφορά στους 25. Με την Γαλατά να αποθαρρύνεται τελείως και στην τέταρτη περίοδο να έχει βάλει εκεί ένα κοινό με τον Τζεφ Έρστινς. CSKA και οι δύο ήταν πρωτοδυτές με τον Σαν Αντώνιο του 2014 και παράγοντες πάντως εκείνο το 4-1 των Spurs επί των Heat. Σκοράρει ο Χάινς 71-85 και ξεμακραίνει ξανά η CSKA. Γαλατά που έχει βρει επιθετικά rebound ως τώρα. Αυτό ήταν το δεύτερο της σε 5 λεπτά παιχνιδιού. Οντέ γυρίζει με το fade away και με... Γιουλέρ. Βρήκε λίγο χώρο. Σου είναι για 3, αλλά είναι άστοχο. 4-5 φορές να έχει βρεθεί ο Λομόναχος στα 6-75. Απάντηση.